σήμερα βρισκόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση, γιατί για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ζουν το μαρτύριο της σταγόνας σε σχέση με την παραμονή τους ή όχι στα νοσοκομεία, και εννοώ για τη συνδικότητα στην καθαριότητα και συσίτηση που σε όλη την Ελλάδα είναι 5.000. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι περίπου 200 εργαζόμενοι και περίπου και 10 νοσηλευτές που έχει λήξει οι παρατάσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοί μας νοσηλευτές στην ειδικότητα και κινδυνεύουν και αυτοί να δουν την πόρτα της εξόδου. Λίγουν οι συμβάσεις νομίζω τέλος του μήνα, ναι. Τώρα την Παρασκευή ουσιαστικά τελειώνει ο χρόνος. Αύριο Παρασκευή τελειώνει ο χρόνος. Κοιτάξτε, όλα τα προηγούμενα χρόνια κυβερνήσεις έχουν εγκλωβίσει χιλιάδες εργαζόμενους και σε καθεστώς ομοιρίας αλλά και κοροϊδίας. Δηλαδή, ενώ δεχόμασταν τα χειροκροτήματα, ενώ λέγανε ότι ήμασταν πολύτιμοι στο σύστημα υγείας, την ίδια ώρα επιμένει η κυβέρνηση να θέλει να φέρει τους εργολάβους στα δημόσια νοσοκομεία. Ήδη έχουν απολυθεί 1.000 εργαζόμενοι από τους 6.000 που υπήρχαν στα δημόσια νοσοκομεία στους τομείς αυτούς και βεβαίως με ένα κόστος πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα υπήρχε αν αυτοί οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας, ήταν μόνιμο προσωπικό. Εδώ φαίνεται ότι εξυπηρετούνται καθαρά επιχειρηματικά συμφέροντα και βεβαίως καμιά σχέση δεν έχει με το αφήγημα της κυβέρνησης και του κυρίου Θημιστοκλέως, που ξαναδιάβαζα πάλι σήμερα κάτι δηλώσεις του, ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι θέλει να έχει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Θέλει να έχει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας για λίγους, και για τους πολλούς είναι να είναι υπηρεσίες επιπληρωμή και βεβαίως υπηρεσίες που θα μπορούν να βγαίνουν από το εξαντλημένο προσωπικό. Ήδη εμείς λέμε ότι δεν θα τους αφήσουμε το έγκλημα αυτό να το ολοκληρώσουν όσο περνά από το χέρι μας. Έχουμε διαμηνήσει στη διοίκηση του Παγνή ότι αν τυχόν φέρει θέμα για να γίνουν διαγωνισμοί για εργολάβους, θα το αποτρέψουμε από τη μία, και από την άλλη την επόμενη μέρα το νοσοκομείο δεν θα έχει καθαριότητα και σύντηση. Το λέμε για να το γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί ήδη με πιέσεις του Υπουργείου Υγείας στο νομό Λασιθίου, το Διοικητικό Συμβούλιο το αντίστοιχο πήρε απόφαση για να βάλει εργολάβους με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Και την ίδια ώρα με ένα απλό email, κυρία Δουγκεράκη, για να γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι συμπολίτες μας ότι η κυβέρνηση, στο όνομα να περάσει αυτή την πολιτική, απολύει 450 εργαζόμενους που δουλεύουν 5, 6, 7 χρόνια στα προγράμματα του ΕΟΔΗ που ήταν για τους πρόσφυγες, και βεβαίως ήδη ετοιμάζονται και είναι σε απεργιακή κινητοποίηση όπως αναφέρατε, όπως επίσης και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών που είναι σε στάση εργασίας, γιατί η κυβέρνηση μέσα από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας επιχειρεί να βάλει ακόμα ένα φραγμό στην απόκτηση ειδικότητας, να κατηγοριοποιήσει τους νέους γιατρούς. Για να μείνω λίγο στο Πανεπιστημιακό, και αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο διευκρινίζεται, είναι η δεύτερη φορά νομίζω που το λέτε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι εάν δώσουν την καθαριότητα τελικώς σε εργολάβο, όπως επίσης και τη σύντηση, αν βάλουν δηλαδή ιδιώτες μέσα, ότι από την επόμενη μέρα το νοσοκομείο ή στο νοσοκομείο δεν θα υπάρχει ούτε σύντηση ούτε καθαριότητα. Απλά και πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι θα υπάρξει κινητοποίηση από τη δική σας την πλευρά και δεν θα επιτραπούν να γίνουν τέτοιου είδους εργασίες? Προφανώς με αποφάσεις συλλογικές θα κάνουμε κάθε τι να εμποδίσουμε, αν θέλετε, αυτή την δραστηριότητα, τη λειτουργία, την ιδιωτική. Με αποφάσεις, με κινητοποιήσεις καθημερινές θα αποτρέψουμε από τη μία και θα δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική, και από την άλλη, επειδή θέλουμε και σύμμαχο τον κόσμο, με το δυνατόν λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό θα επιχειρούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί προφανώς δεν μας φταίει. Αλλά κοιτάτε να δείτε, όταν αυτή τη στιγμή 200 οικογένειες μόνο στο Παγνή, 5.000 σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν να δουν την πόρτα της εξόδου με επιχειρήματα ότι μπορούν να βρουν δουλειά στα ξενοδοχεία, δηλαδή μπορούν να βρουν δουλειά σε ξενοδοχεία ή σε χώρους εστίασης, καταλαβαίνετε εδώ ότι η κοροϊδία
το μήνυμα η κυβέρνηση όχι μόνο δεν το έχει λάβει, το έχει λάβει από την αντίστροφη που θέλει να επιδιώξει να επιταχύνει τα μέτρα της ιδιωτικοποίησης. Ήδη ετοιμάζουν από Σεπτέμβρη να αλλάξει και το νομικό καθεστώς των νοσοκομείων, να γίνουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή ουσιαστικά να έχουν το δικό τους προϋπολογισμό και τη δική τους δίθεν ευελιξία να απολύουν και να δίθεν να προσλαμβάνουν προσωπικό. Και ήδη βρισκόμαστε μέσω καλοκαιριού και διαδουργεράκι που ετοιμάζονται στο όνομα των, αν θέλετε, των, να κλείσουν κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας για να δοθούν άδειες από τη μία και από την άλλη για να γίνει η απολύμαση. Σημαντική τομή των νοσοκομείων. Ετοιμάζεται την ίδια ώρα να υπάρξει, δυστυχώς είναι διαφαινόμενη η λειτουργική κατάρρευση κλινικών στο Παγνί, όπως πέρα από την παιδοψυχιατρική έχουμε τώρα και τη γυναικολογική κλινική που έχουν απομείνει 6 μέρες, που αυτή τη στιγμή για να πάρουν τις άδειές τους θα πρέπει να συρρυκνωθούν οι δραστηριότητες της κλινικής. Έχουμε εργαζόμενους όπως παραδείγματος χάρη στους μεταφορείς, που αυτή τη στιγμή η ίδια η έλλειψη του προσωπικού δεν μπορεί να γεννήσει, δεν μπορεί ουσιαστικά να αποδώσουν οι 30 συνάδελφοί μου αυτό που θα μπορούσαν αν ήταν οι διπλάσιοι, με αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα να έχουμε κινητοποιήσεις και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, που αυτή τη στιγμή καθιστά και με την, με τα απογευματινά χειρουργία, τα επιπληρωμή, ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση για να μπορούν να πάρουν 5 ή το πολύ 10 μέρες άδεια. Κάθε μέρα όλο και περισσότερα προβλήματα, αντί τα προβλήματα αυτά να λύνουν, να λυθούν. Ναι, εντάξει, μην πείτε τίποτα άλλο για τις άδειες και για τα ρεπό. Όχι, το λέω γιατί θυμάμαι εκείνη την αναφορά σας που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, ότι έτσι και αποφασίσουμε να πάρουμε ή αποφασίσουν να μας δώσουν άδειες και ρεπό, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με αυτά που χρωστάνε θα πρέπει να είναι κλειστό για 3 χρόνια. Ακριβώς, και βεβαίως η απάντηση της κυβέρνησης είναι να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να προσληφθούν κάποιοι συνάδελφοί μας από τον ΟΑΕΔ. Αυτή τη στιγμή θα έρθουν δίθεν ενισχυτικά 2 με 3 μεταφορείς και 2 λατζέρισες. Mm-hmm. Και βεβαίως ακόμα και με το επικουρικό προσωπικό, κυρία Δουργεράκη, η μόνη λίστα που άνοιξε είναι για τους βοηθούς πληρωμάτων ασθενών, και εκεί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Καταλαβαίνει κανένας και τα στοιχεία που λέει η κυβέρνηση ότι έχουν αυξηθεί οι νοσηλευτές και οι γιατροί, το είπε ο κ. Θεμιστοκλέος, κατά 20%, διαψεύδονται από την πραγματικότητα. Η ΕΣΤΑΤ έβγαλε μόνο χτες, διάβασε οι συμπολίτες μας, ένα δημοσίευμα που λέει ότι οι νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό στα κέντρα υγείας είναι μειωμένα. Κατά 5% το ιατρικό προσωπικό στα κέντρα υγείας της Κρήτης και κατά 1,5% το νοσηλευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό το αντίστοιχο βρίσκεται και στα νοσοκομεία, βρίσκονται και στα χρονιακά ιδρύματα παντού. Δεν ξέρω τελικά σε ποια πραγματικότητα ζει η κυβέρνηση και τα αστέρια και υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Μπορείτε να βοηθήσετε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση εσείς από τη δική σας την πλευρά. Δική τους είναι η Ελστάτ. Πάρτε τα στοιχεία και στείλτε τα στα γραφεία του κυρίου, στο γραφείο του κυρίου Θεμιστοκλέους ή στη γραφεία του Υπουργού. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρυσσελή. Είναι 5 ώρες η στάση εργασία σήμερα στο Πανεπιστημιακό, έτσι. Αυτό μόνο για το τέλος. Από τις 10 μέχρι τις 3 και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, θα έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις και για τους μεταφορείς και για τις ΜΕΣ και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Mm-hmm. Το καλοκαίρι δεν θα περάσει ήσυχα για την κυβέρνηση, να το γνωρίζει.